Εκ μέρους της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκδήλωση στα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τον ομαδικό τάφο των μαχητών και μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας εδώ στον κότα της Φλόρινας. Ένα μνημείο αντάξιο της προσφοράς και της θυσίας των αλήγιστων της ταξικής πάλης όσων έπεσαν στις μάχες στη γύρω περιοχή τον Αύγουστο του 1949. Ένα μνημείο που προστίθεται στο δίκτυο μουσείων και μνημείων τιμής και γνώσης που έχει δημιουργήσει το κόμμα μας σε όλη τη χώρα και εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Με τη σημερινή μας εκδήλωση τιμάμε όσους έδωσαν τη ζωή τους για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για το λαό μας, για να φτιάξουμε ένα κόσμο στον πόη των ονείρων και των ανθρώπων. Το κόμμα μας έχει την πεποίθηση ότι η πραγματική και ουσιαστική τιμή στην ιστορία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και γενικότερα στην ηρωική υπερεκατοντάχρονη πορεία του ως Κομμουνιστικού Κόμματος αποτελούν τόσο η διδαχή από αυτήν όσο και η εξαγωγή συμπερασμάτων που ισχυροποιούν την ταξική πάλη σήμερα τον αγώνα για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Τιμάμε τους νεκρούς του αγώνα, εμπνεόμαστε, συνεχίζουμε. Το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός. Θα θέλαμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε για τη στήριξη και τη συμβολή του στην κατασκευή του μνημείου τον Δήμαρχο Πρεσπών Στεργίου Γιώργο, τους αντιδημάρχους Μανούρη Κώστα και Δημητρόπουλο Μανώλη, τον πρόεδρο της κοινότητας Κότα Ράτσκου Σωτήρη. Επίσης θα θέλαμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε για τη συμβολή τους τον Σολομονίδη Αλέξανδρο για την προσφορά του σε μάρμαρα και άλλα σχετικά υλικά, τον Μπόρτσε Ποστολίτσιν και Κίσκα Θεόδωρο για τις εργασίες που πραγματοποίησαν, τους κατοίκους του Κότα που από την πρώτη στιγμή αγκαλιάσαν αυτή την προσπάθεια και με κάθε μέσο συνέβαλαν στην κατασκευή του μνημείου. Η ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την εθελοντική συμβολή και ανιδιοτελή προσφορά δεκάδων φίλων, μελών και στελεχών του ΚΚΕ.